Βράδυ Δευτέρας 18 του Μάρτη βρισκόμαστε στα γραφεία του alexandriagidas.gr. Μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος ο Κώστας Ναλμπάντης, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την προεκλογική του ομιλία στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Βέβαια, φωτογραφικά και βίντεο στιγμιότυπα μπορείτε να δείτε στο alexandriagidas.gr και στο Zoomerang για να δείτε και τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ναλμπάντη, εάν μείνατε ευχαριστημένος αρχικά από την σημερινή συγκέντρωση στο Αλεξάνδριο. Η πρώτη ανακοίνωση των ονομάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι η συγκέντρωση αυτή πήγε πάρα πολύ καλά και εμείς οι ίδιοι, δεν το πιστεύουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου, ότι θα έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Αυτό μας ξάφνιασε θετικά, μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Απ' την άλλη, μας γεμίζει με ευθύνες για την επόμενη μέρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που ακολουθάει τον σχεδιασμό, αξίζουμε καλύτερα. Και εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα θέλαμε να το στεναχωρέσουμε ή τουλάχιστον να μην του εκπληρώσουμε όλα τα όνειρα τα οποία προσμένει από εμάς. Σας είδαμε να συγκινήσετε όταν φτάσατε στο μπροστινό τραπέζι όπου καθόταν οι γονείς σας, κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στην ομιλία σας. Καθόταν ο Γιάννης Οδημούλης, ο πρώην δήμαρχος, και ουσιαστικά υπάρχει η επόμενη γενιά η οποία ακολουθεί. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο? Ναι, είναι στιγμές οι οποίες μένουν χαραγμένες και στη μνήμη αλλά και στην καρδιά. Νομίζω είναι ανθρώπινο αυτό το συνέστημα το οποίο έβγαλα. Με χαροποίησε ιδιαίτερα που είδα τους ανθρώπους τους δικούς μου, την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου που τόσο πολύ με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρετε ότι η ενασχόληση με τα κοινά απαιτεί θυσίες, κυρίως από την οικογένεια. Με στάθηκαν δίπλα μου, μου στέκονται δίπλα μου και εγώ δεν θέλω να τους στεναχωρήσω και θέλω να τους εκφράσω και τα συναισθήματά μου και τους τα έχω εκφράσει και δημόσια. Να αλλάξουμε λίγο θέμα και να ρωτήσω το εξής. Είδαμε αρκετούς συνεργάτες σας από την ώρα ευθύνης του 14 να είναι μαζί σας σήμερα. Ανακοινώσατε κάποια από τα ονόματα. Ο Γιάννης ο Κυρκυλιανίδης, ο Γιώργος Κουτσιπασόπουλος κλπ. Αναφορά σας, στην ομιλία σας, κάνατε μια αναφορά στον Νίκο Αλεξόπουλο, επίσης πρώην συνεργάτη σας στην ώρα ευθύνης. Σχολιάστε μας και αυτά τα δύο γεγονότα. Ναι, είναι πραγματικά αρκετοί οι δημοτικοί σύμβουλοι, άλλοι που είχαν εκλεγεί και ήμασταν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου συνάδελφοι, άλλοι που δεν είχαν εκλεγεί, οι οποίοι με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Ήταν μια κοινή απόφαση ολωνών μας να υπάρξει κάθοδος σε αυτές τις δημοτικές εκλογές του ψηφοδελτίου, του συνδυασμού αξίζουμε καλύτερα. Όσον αφορά για τον Νίκο τον Αλεξόπουλο, έκανα ιδιαίτερη αναφορά, γιατί πιστεύω ότι ο Νίκος ο Αλεξόπουλος είναι ένα ιδιαίτερο, ένα μοναδικό κεφάλαιο για την περιοχή της Αλεξάνδρειας, αλλά κυρίως γιατί άφησε το στίγμα του μέσα στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και κατά την άποψή μου, άδικα, πολύ άδικα, οδηγήθηκε, όπως είπα και στην ομιλία μου, στην έξοδό του, στην παρέτησή του. Ένας άνθρωπος που καθημερινά δείχνει δείγματα γραφής, δεν θα μπορούσα να τον ξεχάσω. Άλλωστε η συνεργασία μας στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά τη θητεία μας από τις θέσεις αντιδημάρχων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και ομολογεί και λέει ο ίδιος, ήταν άριστη. Κύριε Ναλμπάντη, 75 περίπου τις 100 των υποψηφίων ανακοινώθηκαν σήμερα. Πότε θα ανακοινωθούν οι υπόλοιποι και βέβαια τι ακολουθεί από εδώ και πέρα? Τελείωσε η συνέντευξη τύπου, τελείωσε η προεκλογική ομιλία. Τι κάνετε από εδώ και πέρα ως συνδυασμός? Ανακοινώσαμε το 75% περίπου των δημοτικών συμβούλων. Είμαστε έτοιμοι στα χωριά στα οποία δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι συνδυασμοί για τα τοπικά συμβούλια να ανακοινώσουμε και εκεί ονόματα. Για λόγους τακτικής, όπως καταλαβαίνετε, αφήσαμε το 25 περίπου τις 100. Ώστε να ασυμπλήρω το κενό το ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι σύντομα θα ανακοινώσουμε και θα ανακοινώνουμε σταδιακά και άλλους δημοτικούς συμβούλους. Εκτιμώ ότι είναι πολύς ο χρόνος μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Θα βρούμε, όπως αυτούς που ανακοινώσαμε, αρκετά καλούς δημοτικούς συμβούλους για να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό μας. Ύστερα επιτρέψτε μας να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις για το τέλος, γιατί και αυτές χρειάζονται. Ωραία. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε τι κρατάτε από τη σημερινή συγκέντρωση. Κατά γενική ομολογία, πολύ πετυχημένη, με πολύ κόσμο που γέμισε το Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Αυτό που κρατάω και είπα στο ξεκίνημα της ομιλίας μου σήμερα είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα δουν όλοι οι δημότες, όλοι οι πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας, είναι αποτέλεσμα των συνεργατών μου και αποτέλεσμα και αυτών που στελεχώνουν το σχεδιασμό αξίζουμε καλύτερα. Δεν είναι μια προσωπική επιτυχία, είναι μια επιτυχία όλων των συνεργατών και όλων των υποψηφίων. Τους ευχαριστώ δημόσια, γιατί πραγματικά υπερέβαλαν προσπάθειες και αυτοί για να φτάσουμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Και κρατάω και κάτι ακόμη. Είδα στα μάτια ολωνών που ήταν μέσα στην αίθουσα του Αλεξάνδριου Μέλαθρου
την αγωνία και το μέλλον για αυτόν τον τόπο. Ότι επιζητούν και ζητούν ανθρώπους με όρεξη, με νιάτα, για να λύσουν τα σημαντικά προβλήματα. Και είδα στην ανακοίνωση των ονομάτων να χειροκροτούν, να βγάζουν ό,τι καλύτερο έχουν για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς, οι υποψήφοι, είναι νέοι άνθρωποι. Είναι νέοι άνθρωποι και θέλουν την υποστήριξή μας. Γιατί πιστεύω στους νέους ανθρώπους, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν την επόμενη μέρα. Να σας ευχαριστήσω και βέβαια να σας αφήσω να ξεκουραστείτε, γιατί ξέρω ότι η μέρα ήταν δύσκολη. Βέβαια τα χαμόγελα ήρθαν στο τέλος από την επιτυχία της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, και τον Αλεξάνδρη Γιδάς, γιατί νομίζω ότι μας συμπαραστέκεται σε αυτό το δύσκολο αγώνα, καλύπτοντας όλες τις εκδηλώσεις, όλες τις ενέργειες που κάνει ο συνδυασμός. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.